Κύριε Κουλούμα, μου δίνετε σας παρακαλώ πολύ έτσι, να πάω για 2 λεπτά στη Λάρνακα, εκεί όπου οι συγγενείς της 33χρονης κάνουν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο της πόλης, να πάω στο Σταύρο το Χατζησάβα. Σταύρο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από τις πρώτες βοήθειες εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, μια συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν συγγενείς και φίλοι της 33χρονης μητέρας 2 ανήλικων παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της στις 8 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Να αναφέρουμε, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, πως ο κόσμος που συγκεντρώθηκε εδώ κρατά στα χέρια του συμβολικά ένα γαρίφαλο και το εναποθέτει στην είσοδο των πρώτων βοηθειών εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας. Να αναφέρουμε πως από τις 11 μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια της δεύτερης νεκροτομής επί της σωρού της 33χρονης, στην παρουσία του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, τον οποίο διόρισε η οικογένεια. Και η δεύτερη νεκροτομή, να αναφέρουμε πως διενεργείται μετά την εξασφάλιση από την αστυνομία διατάγματος από τον θανατικό ανακριτή της Λάρνακας. Σε εξέλιξη επίσης, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται και έρευνες της αστυνομίας, η οποία διερευνά ευνίδιο θάνατο ή ιατρική αμέλεια σχετικά με το θάνατο της 33χρονης. Όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, η αστυνομία προχωρά σε θανατική ανάκριση. Να πούμε ότι η πρώτη νεκροτομή που έγινε δεν κατέδειξε τα αιτία θανάτου, όμως έχουν ληφθεί κάποια δείγματα που αναμένονται να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, όπου θα δώσουν φως στα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας. Να πούμε πως η αστυνομία άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις και έχει παραλάβει τον ιατρικό φάκελο της 33χρονης από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, ενώ η αστυνομία ζήτησε και την βοήθεια, τη συνδρομή από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να διοριστεί ιατρικός λειτουργός, ο οποίος θα βοηθήσει στην ποινική πτυχή του θέματος. Να πούμε πως χθες ο Υπουργός Υγείας είχε συνάντηση με τα μέλη της οικογένειας της 33χρονης, στην παρουσία του ιστοπαθολόγου Ανδρέα Μαρνερίδη, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο από την Βρετανία. Και τέλος, να πούμε πως η οικογένεια παρέθεσε στον Υπουργό όλα τα στοιχεία και το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κατερίνα. Δεν θέλει κάποιος από τους παριστάμενους εκεί να κάνει κάποιο δήλωση, Σταύρο, να μας μιλήσει, να πει κάτι? Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος από τους παρευρισκόμενους που θα ήθελε να πει κάτι στο ΡΙΚ? Είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Θέλεις να πεις κάτι στο ΡΙΚ? Ίσως αν τους πλησιάσεις εσύ. Κατερίνα. Όχι, εντάξει. Εντάξει, σεβαστό. Σεβαστό, Σταύρο μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Έρχεται ένας κύριος. Ένας κύριος. Κατερίνα, αν με ακούσει, ένας κύριος θέλει να πει κάτι. Ναι. Να τον ακούσουμε. Εδώ και 2 χρόνια, ό,τι μας παρουσιάζεται σαν υγεία, είναι αρρώστια, είναι θάνατος. Όλα αυτά τα μέτρα που παίρνετε είναι ένας έμμεσος εξαναγκασμός για να χρησιμοποιήσουμε όλοι τα εμβόλια. Αυτά τα εμβόλια δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν είναι εγκριμένα, είναι σε πειραματικό στάδιο και εσείς μας λέτε ότι η μόνη λύση είναι τα εμβόλια. Ναι, Σταύρο μου. Υπάρχουν εκατοντάδες θανάτια αυτή τη στιγμή από τα εμβόλια. Ναι, Σταύρο μου, είναι άσχετο όμως με το συγκεκριμένο θέμα. Κατερίνα, είναι μια άποψη ενός πολίτη, δεν έχει να κάνει όμως με το περιστατικό, το τραγικό, με το θάνατο της κοπέλας. Έτσι, Σταύρο μου. Ναι. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Ναι. Οπότε, αν υπάρχει κάτι, γιατί κάνουν την εκδήλωση διαμαρτυρίας, γιατί δεν αντιλαμβάνονται. Δεν φαντάζομαι ότι την εκδήλωση την κάνουν για τα εμβόλια. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας για την 33χρονη, θα θέλαμε να μας πείτε. Κοιτάξτε. Δεν είναι μόνο η 33χρονη, είναι πολλές οι περιπτώσεις. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αντέδρασε ο σύζυγος της. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντέδρασε ο κόσμος. Ο κόσμος, λόγω του ότι δεν γνωρίζει για αυτά τα πράγματα, νομίζει ότι η θανάτη είναι φυσιολογική, αλλά αν ελέγξετε στατιστικές υπηρεσίες, υπάρχουν πάρα πολλοί θανάτοι, υπάρχει αύξηση θανάτων 30% τον τελευταίο χρόνο. Όλοι αυτοί οι θανάτοι, εγώ πιστεύω ότι προήλθαν από τα εμβόλια. Λοιπόν, αυτά, Κατερίνα. Ναι. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα, ναι, ο άνθρωπος διασύνδεσε τον θάνατο της κοπέλας με το εμβόλιο, ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου, για το ρεπορτάζ. Πίσω στη Λάρνακα και στο Σταύρο το Χατζησάβα έχει μαζί του τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλα Μπουχαριλάου. Σταύρο. Πολύ σωστά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο κύριος Χαριλάου είναι μαζί μας, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση σχετικά με την εκδήλωση διαμαρτυρίας και για το περιστατικό που αφορά την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της στις 8 Φεβρουαρίου.
Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται η αστυνομική έρευνα, εμείς ως οργανισμός δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα συνδράμουμε σε ό,τι μας ζητηθεί, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η αστυνομική έρευνα για να λάψει στο τέλος της ημέρας η αλήθεια. Αυτά από εμάς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου. Καλή συνέχεια.